Πιστεύω ότι ο Ηρακλής δεν πρόκειται να έχει τύχει στην Ξάνθη. Προσπαθεί με ένα ρόστερ 15 παιχτών να βγάλει σε 25 μέρες 6-7 παιχνίδια. Έχει βιολογική κόπωση, έχει βιολογική κούραση. Και εφόσον δεν έχει ποιότητα, άμα του πάρεις και τη βιολογική κατάσταση την καλή, έχει προβλήματα. Η ΔΕ Ξάνθη πιστεύω ότι θα κάνει πολύ καλό δεύτερο γύρο. Θα πάρει πάνω από 30 βαθμούς στο πρωτάθλημα, θα τερματίσει με πάνω από 30 βαθμούς, άνετα σωμένη βέβαια, εντάξει κτλ. Και δεν έχει πάρει τους βαθμούς που έπρεπε, ανάλογα το ποδόσφαιρο που έπαιξε. Πιστεύω στον προπονητή και όπως και ο Πανόπουλος και είναι καλός και προσέχει και την άμυνα κτλ. Λίγο η πλαϊνή του δεν τραβάνε, ταλαιπωριέται με ένα Σολτάνι Γέρο, με ένα Τριάδι, με ένα Λουζέρο, το οποίο μια τον τραβάει, χαβ μια εξτρέμ και ένα καπετάνο που είναι παλέμαχος. Περιμένω πολλά από το Σκούρτι, ένα καινούριο σεντερφόρ που πήρανε. Πιστεύω ότι είναι ο άσος της αγωνιστικής στην Ξάνθη. Ξάνθη, Ηρακλής, άσος.